Εμείς είχαμε τοποθετηθεί εξ αρχής σε σχέση με τον Καλλικράτη και το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, κατά πόσο ο Καλλικράτης επιτρέπει τη λειτουργία των συμβουλίων των δημοτικών κρατήτων. Και είχαμε πει τότε ότι ο τρόπος με τον οποίο συγκροτήθηκαν και εκλέχθηκαν με τον εκλογικό νόμο τα συμβούλια αυτά, δεν θα τους άφηνε πολλά περιθώρια για να λειτουργήσουν. Και αυτό αποδεικνύεται πλέον στην πράξη. Είναι φανερό πλέον ότι εκεί ασκείται ένας κεντρικός έλεγχος και τα συμβούλια αυτά με την πλειοψηφία που έχουν υπακούν στο κεντρικό όργανο που είναι ο Δήμος. Φυσικά θα μπορούσε να είχε συμβεί διαφορετικά εάν υπήρχε ψηφοδέλτιο όπου ανεξαρτήτως παράταξης θα εκλέγονταν ατομικά συμβούλια και θα συγκροτούνταν με έναν τρόπο που θα υποστήριζαν τα συμφέροντα των τοπικών κυρωτήτων. Δεν συνέβη αυτό. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, ακριβώς όπως είχε προβλέψει ο Καλλικράτης, δηλαδή να ενισχυθεί κατ' ουσίαν το προσωποκεντρικό και το δήμαρχο κεντρικό σύστημα, αυτό και συνέβη. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κανένα είδου παρέμβαση από τις τοπικές κοινότητες. Απολύτως κανένα. Όμως με αφορμή αυτό το ερώτημα, Νίκο και αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να πω και εγώ δύο λόγια σε κάποια θέματα. Αυτή η παράταξη που λειτουργεί εδώ και 10 σχεδόν χρόνια ανελιπώς, έχει κάποιες θέσεις σταθερές, οι οποίες όμως εξαιτίας κάποιων παραμέτρων αγνοούνται. Παράδειγμα, έχει γίνει πάρα πολύς λόγος σε σχέση με τις παρεμβάσεις, είτε στο παρελθόν, αν θυμάστε, με τους ογκόλυτους που είχαν πέσει στην παραλία, είτε τώρα με την πλατεία Κονίτσης ή με άλλες παρεμβάσεις στο Ζηνή ή στα Θερμά. Η δική μας θέση ήταν πάντα ότι κάθε είδους παρέμβαση και κυρίως στο σώμα της πόλης θα πρέπει να ακολουθεί μια διαδικασία. Και η διαδικασία δεν μπορεί να παραβλέπει επουδενή τους φορείς και κυρίως όχι σε τοπικό αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο. Και μάλιστα στο παρελθόν είχαμε κάνει και αναφορές στον Γρηγόρη Διαμαντόπουλο, έναν απίθανο πολεοδόμο που είχε κάνει παρεμβάσεις στην Καλαμάτα. Η θέση μας αυτή παραμένει σταθερή. Υπάρχει βέβαια μια αιτιολόγηση εδώ, η οποία λέει ότι είναι αργόσυρτος ο μηχανισμός που εγκρίνει τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Άρα η διαδικασία που ακολουθήθηκε ή ακολουθείται φαντάζομαι επαναστατική. Παραβλέπεται βέβαια το γεγονός ότι και τότε η αντιπολίτευση του συνόδου είχε αντίθεση και τώρα έχει αντίθεση, εκτός από εμάς. Τι πρέπει να κάνουμε? Επουδενή δεν αποτελεί προσωπική επιλογή ή έστω δημοτική επιλογή καμιάς δημοτικής αρχής τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Δεν μπορούν να αποτελούν. Δεν μπορεί δηλαδή το αισθητικό υπόβαθρο του κάθε ενός να αποτελεί η δυνατότητα παρέμβασης. Οπότε, πώς μπορούμε να κινηθούμε απέναντι στην αργόσυρτη διαδικασία, τουλάχιστον να παίρνουμε υπόψη μας τους τοπικούς φορείς και μια έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να εκφράζεται σε αυτή την παρέμβαση αυτό που λέμε το λαϊκό αίτημα. Δηλαδή, δεν είναι δυνατό ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος ή ο κάθε Δήμαρχος, όποιος και αν είναι, να εκφράζεται υλοποιώντας πράγματα μέσα από το προσωπικό του αισθητήριο. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Αυτή λοιπόν είναι η θέση μας. Καθόλου λοιπόν δεν είναι ούτε η μία ούτε η άλλη επαναστατικές διαδικασίες. Αυτό που προτείνει η παράταξη χρόνια, σεβασμό σε κάθε τέτοιου είδους παρεμβάσεις και ιδίως στο σώμα της πόλης. Ένα και μισό λεπτό ακόμη. Δεν φοβόμαστε καθόλου ως παράταξη όρους όπως ο συνεργατισμός ή η κοινωνική οικονομία, όχι τώρα, αλλά από το παρελθόν και πάντοτε είναι ενσωματωμένοι τέτοιοι όροι στη δική μας πολιτική. Δύο παραδείγματα όμως θα σας πείσουν ότι αυτά δεν μπορούν ούτε να γενικεύονται, ούτε να αποτελούν πανάκια όπως το τοποθέτησε ο φίλος ο κύριος Κατσάβαρος σε σχέση με τον ανταγωνισμό εργασίας και κεφαλαίων. Δύο παραδειγματάκια θα σας πείσουν. Πρώτον, εμείς είχαμε καταθέσει στο παρελθόν την πρόταση για το δάσος της Καλαριάς ότι δεν είναι πολύ δύσκολο, τότε λέγαμε, να γίνει μια προγραμματική σύμβαση όπου να μπουν 10 άνθρωποι, ένα
πολύ μικρό σχετικά κονδύλι για να καθαρίσει το δάσος. Έχουμε μια παραγωγική δραστηριότητα, δηλαδή αποδίδουμε ένα χώρο σε αυτό που λέμε περιηγητικός, περιπατητικός τουρισμός, με ελάχιστα χρήματα, απασχολώντας ανθρώπους, δηλαδή δίνοντας εργασία. Θα μπορούσε κάλλιστα και σήμερα να συμβεί αυτό και ονομάστε τη συλλογικότητα όπως θέλετε, δεν κολλάμε εκεί. Όμως, όταν λες ότι θα κάνω Ινστιτούτο Αγροτικής Ανάπτυξης ή όταν λες ότι θα κάνω εργαστήριο, στέκουν αυτά. Δηλαδή εδώ δεν υπάρχει λογική άσπρου μαύρου. Παράδειγμα. Έχει λόγο ύπαρξης και μπορεί να δημιουργηθεί στην ΚΟ Ινστιτούτο Αγροτικής Ανάπτυξης όταν αυτή τη στιγμή ενσωματώνονται ή καταργούνται ερευνητικά ιδρύματα χρόνων με εμπειρία, με γνώση, άνθρωποι που έχουν κάνει ερευνητική δουλειά φανταστική. Ινστιτούτο Ελιάς στην Κρήτη, Ινστιτούτο Αμπέλου στην Αθήνα κλπ. Πώς θα στήσεις ένα Ινστιτούτο Αγροτικής Ανάπτυξης επειδή το έδωσες ένα κτίσμα, έτσι στείνεται. Δεν υπάρχει καμία απολύτως δυνατότητα απάνω σε αυτό και το τοποθετείτε με έναν τρόπο που είναι απολύτως ψευδής. Πρόταση, απλούστατη, να ενισχυθεί και να λειτουργήσει το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης που το προβλέπει ο Καλλικράτης, πώς. Φέρνοντας μέσα εκεί το επιστημονικό δυναμικό, δηλαδή τους γεωπόνους που είναι διάσπαρτοι και κάνοντας κάποια σεμινάρια εξειδίκευση, γιατί ξέρετε δεν είναι απλά τα πράγματα, ο γεωπόνος δεν σημαίνει τίποτα, η εξειδίκευση είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Αμπελουργία, μελισσοκομεία, κτηνοτροφία, κάντε σεμινάρια εξειδίκευση στα αντίστοιχα ερευνητικά ιδρύματα ή πανεπιστήμια κεντρικά, μεταφέρετε την τεχνολογία σε αυτό το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης και την εμπειρία και την τεχνογνωσία ελληνική και διεθνή και στη συνέχεια πάτε σε ιδανικά αγροκτήματα που υπάρχουν στην ΚΟ τέτοια και κάντε πρακτική στους αγρότες αν θέλετε. Τόσο απλό, χωρίς κόστος, χωρίς τίποτα. Δεύτερο απάνω σε αυτό, πώς θα γίνει εργαστήριο στην ΚΟ. Πρώτα, σε επίπεδο περιφέρειας, το ξέρουν όλοι και το ξέρει και ο Δήμος, ήδη έχει δοθεί το αγρόκτημα του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Ρόδου στην περιφέρεια. Υπήρχε εκεί ένα εργαστήριο που είχε υπολειτουργούσε, έκανε μονάχα αναλύσεις εδάφους και τώρα επιχειρείται αυτό να λειτουργήσει όσο γίνεται καλύτερα και σε επίπεδο ελέγχου υδάτων και ρυπάνσεων κλπ. Κυρίως υπολοιμάτων και των φαρμάκων, έτσι. Δεν μπορούμε να λέμε δηλαδή εργαστήριο εδάφος αέρος υδάτων. Ξέρουμε τι είναι αυτά. Ξέρουμε τι σημαίνει υποδομές για εργαστήριο, για παράδειγμα, που θα πει στην κοινωνία με χαρτί ότι το νερό είναι κατάλληλο για πόση.